Στις 25 Ιανουαρίου αποφασίστηκε η απονομή Χάριτος στους εμπλεκόμενους από το σχετικό πόρισμα και η υπόθεση έκλεισε εκεί. Αν και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ναύαρχος Σακελαρίου, πρόσωπο της εμπιστοσύνης του στέματος, σε μια προσπάθεια μείωσης της επιρροής του Παπάγου στο στρατό, θα προχωρούσε στην αποστρατεία του αντιστρατήγου Κιτριλάκη, στενού συνεργάτη του στρατάρχη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί δημόσια αντίδραση του στρατάρχη, ο οποίος έφερε το θέμα προς συζήτηση στη Βουλή το Μάρτιο του 1952. Εκεί δήλωσε ότι ο ΙΔΕΑ υπήρχε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Είχε συσπυρώσει περίπου 2.500 αξιωματικούς. Οι οποίοι, αν και παραδεχόταν ότι είχαν ενεργήσει αντιπειθαρχικά, ελάβνονταν από πατριωτικά κριτήρια. Λατήρια. Αποκάλυπτε ότι οι εκπρόσωποι της οργάνωσης είχαν συναντηθεί με αρχηγούς κομμάτων και πολιτικούς παράγοντες της εμβέλειας, τον Παπανδρέου, Σοφοκλή Βενιζέλου, Κανελόπουλου, Τσαλδάρη, Ζέρβα και Σοφούλη, αλλά και με τον αρχηγό της Αμερικανικής Στρατιωτικής Αποστολής, αντιστράτηγο Βαν Φλίτ, καθώς και με τον πρεσβευτή Γκρέιντι. Έσπευδε να διευκρινίσει ότι οι Αμερικανοί είχαν υιοθετήσει στάση μη ανάμειξης στα εσωτερικά της Ελλάδας, αν και αυτό δεν συνιστούσε ασφαλώς από δοκιμασία του ΙΔΕΑ. Πρόσθεται ότι όταν ανέλαβε την αρχή στρατηγία, δεν ασχολήθηκε με την οργάνωση, αποβλέποντας το μέλλον και το γεγονός ότι δεν σημειώθηκε απειθαρχία, δικαιολογούσε τη μη ενασχόλησή του με το θέμα. Μόνο μια καταγγελία είχε πραγματοποιηθεί, αλλά δεν παρουσιάστηκαν στοιχεία με αποτέλεσμα να συμπεράνει ότι η οργάνωση είχε διαλυθεί τον Ιανουάριο του 1949. Την ανταρσία του Μαΐου του 1951 απέδωσε στη σύγχυση και στον εκνευρισμό που προκλήθηκαν μεταξύ των αξιωματικών λόγω της ανακοίνωσης της παραίτησής του και επέκρινε τη στρατιωτική ηγεσία και την κυβέρνηση για ανικανότητα να τερματίσει την απειθαρχία, η οποία ανεστάλλει λόγω της δικής του παρέμβασης. Κατηγόρησε την κυβέρνηση του κέντρου ότι ενώ είχε αποφασίσει να επιβάλει πειθαρχικές μόνο κυρώσεις, ανακοίνησε το θέμα της ποινικής δίωξης των μελών του ΙΔΕΑ μόνο μετά την κάθοδό του στην πολιτική, τον Ιούλιο του 1951. Η ανάκριση είχε προκαλέσει αναταραχή στο στρατό, τόνιζε ο Παπάγος. Ενώ επέκρινε τον ανακριτή ταγματάρχη Ζωζονάκη ότι είχε επιδιώξει και τη δίωξη του Κιτριλάκη και του Αλέστα. Ειδικότερο στο ζήτημα της εκαθάρισης του στρατού από τον ΙΔΕΑ και την ποινική δίωξη των υπευθύνων της κίνησης της 30ης Μαΐου 1951, οι απόπειρες της κυβέρνησης προσέκρουσαν στην αμερικανική αντίδραση, η οποία και ουσιαστικά ματέωσε την προσπάθεια. Οι Βρετανοί ήταν σύμφωνοι με την αμερικανική παρέμβαση, σημειώνοντας ότι η δικαστική διερεύνηση ήταν απόπειρα της κυβέρνησης με τη συγκατάθεση του βασιλιά να μειώσει την αξιοπιστία του στρατάρχη Παπάγου, η οποία αν δεν είχε ματαιωθεί θα είχε αρνητικές συνέπειες στο ηθικό και στην πειθαρχία των ενόπλων δυνάμεων. Ευθύς μετά την εκλογική του νίκη, τον Νοέμβριο του 1952, ο Παπάγος θα προχωρούσε στην αποστρατεία των Τσακαλώτου, Γρηγορόπουλου, Πεντζόπουλου και Βασιλά και θα τοποθετούσε αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας τον αντιστράτηγο Κιτριλάκη και του Γενικού Επιτελείου Στρατού τον αντιστράτηγο Τσιγκούνη σε αμερικανικό διάβημα για την ανάγκη αποφυγής μαζικής εκαθάρισης της στρατιωτικής ηγεσίας θα καταφερόταν με δρυμύτητα και με προσωπικούς όρους εναντίον των αντιστρατήγων που απομάκρυνε και οι Αμερικανοί θα παρατηρούσαν ότι τα αισθήματα του στρατάρχη ήταν τόσο έντονα και η προσωπική του θέση τόσο ισχυρή ώστε να μην είναι δυνατή η διάσωση των αντιστρατήγων. Καλά τους την έφερε ο Παπάγος.